Οι Αμερικανικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης, για τη δολοφονία πέντε ανθρώπων στο Τέξας επειδή του ζήτησαν να σταματήσει την σκοποβολή λόγω ώρας κινης ησυχία. Πρόκειται για έναν 38χρονο Μεξικάνο υπήκο που κατονομάστηκε ως Φρανσίσκο Ορπέσα. Πάνω από 250 αστυνομικοί αναζητούσαν εδώ και ημέρε τον ύποπτο σε μια πολιτεία όπου τα όπλα αυθονούν. Οι αρχές προσέφεραν αμοιβή 80.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα επέτρεπε να εντοπιστεί αυτό το τέρας όπως το χαρακτήρισαν οι πράκτορες του FBI.